Η κρίση κόστου ζωής στη Γερμανία οφείλεται στη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία και όχι στην υπόσχεση του Βερολίνου για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ σε συνέντευξή της στην Bild. Η Μπέρμποκ ρωτήθηκε σχετικά με την πρόσφατη υπόσχεση του Βερολίνου για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίστηκε με αυξανόμενο πληθωρισμό στη Γερμανία, γεγονός που έκανε πολλούς να περικόψουν τις δαπάνες για πράγματα όπως οι διακοπές. «Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των δύο», είπε η Μπέρμποκ. «Δεν είναι η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία που βλάπτει τους Γερμανούς, αλλά η στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας. Αυτός ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος δεν είναι μόνο η αιτία της καταστροφικής κατάστασης στην Ουκρανία, αλλά είναι και ο λόγος για τον οποίο η παγκόσμια οικονομία έχει μπει σε μία άλλη κρίση μετά τον κορονοϊό. Με άλλα λόγια, σε όλους εκείνους που τώρα λένε «κάνε κάτι για τον πληθωρισμό», τους απαντώ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Το Βερολίνο υποστήριξε ανοιχτά το Κίεβο στη σύγκρουση με τη Μόσχα και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ολοκλήρωσε ένα ακόμα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς δήλωσε επίσης ότι η χώρα του αναμένει να παράσχει στην Ουκρανία παραδόσεις όπλων συνολικής αξίας 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2027.